Λέει, κατά βάς δε ο Πέτρος προς τους ανθρώπους, τους απεσταλμένους προς αυτόν από του Κορνηλίου, είπεν, ιδού, εγώ είμαι εκείνος τον οποίον ζητείτε. Τι η αιτία δια την οποίαν ήλθετε, κατά βάς. Ο Πέτρος λοιπόν τώρα κάνει την κίνηση. Γιατί κάνει την κίνηση, διότι εδώ τώρα υπάρχουν κάποια δεδομένα, τα οποία δεν μπορεί να τα αγνοήσει, παρά το γεγονός ότι ακόμη δεν έχει καταλάβει που το πάει ο Θεός. Ποια είναι τα δεδομένα? Πρώτον, έχουμε ένα ακαταλαβίστικο όραμα. Μετά έχουμε μια επιμονή του Θεού να ανατροφοδοτεί αυτό το όραμα. Μετά έχουμε έναν Πέτρο που απορεί τι ακριβώς μου συμβαίνει. Μετά έχουμε εσωτερική αμαρτυρία που λέει κατέβα εκεί, δεν σου λέω ποιοι είναι, αλλά όταν τους δεις μη διστάσεις, πήγαινε. Δεν του λέει ότι κοίταξε θα είναι κάτι εθνική, γιατί υπήρχε περίπτωση ο Πέτρος να φοβηθεί και να πει πάλι φαντασία μου είναι. Και στο τέλος να μουρλαθεί. Σου λέει, από τη μία βλέπω οράματα που με οδηγούν να αμαρτήσω. Από την άλλη ακούω οδηγίες Πνεύματος Αγίου που με οδηγούν να αμαρτήσω. Στο τέλος θα μουρλαθούμε στο τέλος και τελείως. Όχι. Το Πνεύμα το Άγιο ξέρει. Του λέει, θα πας χωρίς να διστάσεις. Αυτό το χωρίς να διστάσεις, τι υπενήσεται, ότι θα δεις κάτι που θα σου κάνει εντύπωση, αλλά προχώρα. Έχουμε λοιπόν όλα αυτά. Τώρα όλα αυτά τα δεδομένα θα πρέπει να τα συνθέσουμε για να βγάλουμε το σωστό αποτέλεσμα. Γιατί ο Θεός έτσι οδηγεί.